Άγγελο Σύριχο μαζί μα, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και εισηγητή, αν δεν κάλαδο, στη συζήτηση στην Βουλή. Και Μιχάλης Κατρίνης, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κινήματο. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα χθεσινά. Κύριε Παπά, με κάποιο τρόπο καθεφέρετε γίνεται το πρόσωπο τη ημέρα χθε. Γιατί όποιο από τη Νέα Δημοκρατία έπαιρνε το λόγο, από το Μάκη Βορύδη μέχρι τον Παύλο Μαρινάκη στην συνέχεια με ανακοίνωση, αναφερόταν εσά. Και εγώ προεξοφλώ από τώρα, χωρί να ξέρω κάτι παραπάνω, ότι και αύριο ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία το βράδυ, ανάμεσα στα υπόλοιπα που αναμένουμε να πει, φαντάζομαι θα πει ότι κοιτάξτε, θα δείτε ποιο μα μιλάει για κράτο δικαίου. Ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ με εισηγητή τον Νίκο Παπά, καταδικαστέντα. Δεν νομίζω ότι διεκδικεί θεματικέ ικανότητε. Διότι ναι. Το έχει ξαναπεί. Δεν το έχει ξαναπεί. Έχει εργαλειοποιηθεί αυτή η ιστορία 100%. Υπάρχουν δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι με χαροποιεί που ο κύριο Μητσοτάκη είναι στην πέμπτη χρονιά τη διακυβέρνησή του και εφαρμόζει τον νόμο το δικό μα. Το δεύτερο που περιμέναμε είναι η εργαλειοποίηση. Το τρίτο που δεν περιμέναμε είναι η απόπειρα σχετικοποίηση του εγκλήματο των τεμπών μέσω τη ιστορία των τηλεοπτικών αδειών. Αυτή την πολιτική αποκτήνωση ειλικρινώ δεν την περίμενα. Δεν περίμενα δηλαδή να μπει στο ζύγι ή να χρησιμοποιηθεί ω πολιτικό επιχείρημα την ώρα που συζητάμε το πώ και γιατί έχει γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψη για τα τέμπη. Με ενορχιστρωτή, με αρχιερέα, με μαέστρο τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα έρθει αύριο και εκτός από τις κατηγορίες που θα εκτοξεύσει ενάντια στην παράταξη και εναντίον μου, εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω να μας πει με ποιους μίλησε από την ώρα του δυστυχήματος μέχρι την επόμενη στη 1:30 το μεσημέρι, που είπε ότι εδώ έχουμε ανθρώπινο λάθος το οποίο έχει την υπαιτιότητα για το δυστύχημα, για το έγκλημα, λέμε εμείς. Διότι τι έχει συμβεί, έχουμε τον κύριο Τερεζάκη, έχουμε την ομολογία του κύριου Τερεζάκη. Έτσι όπως σας ακούω, συγγνώμη κύριε Παπάνη, ναι. Να λέτε ότι όλο το υλικό που μετά το ηχητικό υλικό που βγήκε ένα χρόνο πριν, η Νέα Δημοκρατία λέει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, είναι αποσπάσματα αυτά που έχετε ακούσει, είναι γνωστά αυτά που έχετε ακούσει και επανέρχεστε ένα χρόνο μετά. Αυτό που κάνετε δηλαδή αυτή τη στιγμή, λέτε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκπραξε, έκρυψε, συγκάλυψε με δική του εντολή όλη αυτή την ιστορία. Εάν δεν το πιστέψουμε αυτό, θα πρέπει να πιστέψουμε ότι ο κύριος Τερεζάκης το έκανε μόνος. Ο κύριος Τερεζάκης είπε στην εξεταστική, προσέξτε, δεν το είπε σε κάποιο τηλεοπτικό πάνελ, ούτε σε ένα καφέ με κάποιο φίλο του, ότι μπήκε την ώρα, μετά από λίγη ώρα, στο κέντρο του ΟΣΕ και απέσπασε τα ηχητικά, ισχυρίστηκε ότι το έκανε συνοδεία της αστυνομίας. Η αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση που είπε ότι εμείς τα πήραμε δύο μέρες μετά και τα πήραμε και επεξεργασμένα. Άρα ένας από τους δύο λέει ψέματα. Ο δε κύριος Μητσοτάκης, πριν τέρθουν τα ηχητικά στα χέρια της αστυνομίας, απεφάνθη ότι εδώ έχουμε ένα δυστύχημα το οποίο έγινε λόγω ανθρωπίνου λάθους. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης, πέρα από τις κατηγορίες, καλοδεχούμενος να μας τα πει όλα και τα δικαστήρια και τα πάντα, θα έρθει να μας πει με ποιον μίλησε και τι του είπανε. Σε αυτό εσείς τι θα απαντήσετε. Για το κράτος δικαίου. Για το κράτος δικαίου θα ήθελα να τον παραπέμψω στην απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία τον καλεί να βοηθήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να αφήσει τις ανεξάρτητες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Θα του θυμίσω ότι επί δικής μας διακυβέρνησης η κατάταξη της χώρας στην ελευθερία του τύπου ήταν στη θέση 65 και επί δικής του πήγε στη θέση 107. Και βεβαίως θα του θυμίσω ότι έσπευσε και ο ίδιος να επιβεβαιώσει όσους εικάζανε ότι η ιστορία των τηλεοπτικών αδειών συμπεριέλαβε και μία τακτική δούνα και λαβήν με κάποιους δικαστικούς λειτουργούς. Τι απαντάτε κύριε Συρίγο σε όλα αυτά? Λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο βλέπω είναι τον θρίαμβο της παραπολιτικής έναντι της πολιτικής. Δηλαδή, έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εκείνο το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι τι έγινε στο δυστύχημα και πώς δεν θα επαναληφθεί. Αντί γι' αυτό, τον τελευταίο καιρό ζούμε σε μία παράνοια. Μπαζώθηκε ο χώρος, προσέξτε, μετά το δυστύχημα. Μπαζώθηκε ο χώρος, μπαζώθηκε για να μπει ο Γερανός. Για ποιο λόγο μπαζώθηκε, πού πήγαν τα υλικά. Βγαίνει μία εφημερίδα κυριακάτικη, το Βήμα, και έχει έναν πηχαίο τίτλο, ο οποίος με εντυπωσίασε, γιατί πρόκειται για μία σοβαριαστική εφημερίδα. Τίτλος «Μονταζιέρα». Διαβάζω το περιεχόμενο του άρθρου και διαπιστώνω ότι το περιεχόμενο δεν σχετίζεται με τον τίτλο. Είναι κάτι εντελώς ήπιο. Κάτι το οποίο γνωρίζαμε από εκείνη την περίοδο. Λέει ο κύριος Παπάς, που βασίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ο σταθμάρχης παραδέχτηκε την ενοχή του λίγη ώρα μετά. Ακούσαμε τουλάχιστον 10 ηχητικά. Ακούσαμε τουλάχιστον 10 απομαγνητοφωνημένα κείμενα ηχητικών. Τα ηχητικά δόθηκαν αυτούσια. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα θέμα βασισμένο σε ένα δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο
δεν ανταποκρίνεται ο τίτλος στο περιεχόμενο. Κύριε Συρίγο, αυτό βλέπω και αυτό λέω είναι. Τα έχει δικαιοσύνη. Βεβαίως. Τα αυτούς έχει δικά. Ούτε τα κομμένα, ούτε όπως υποστηρίζεται η πολίτευση, τα μονταρισμένα. Τα αυτούς αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Τα αυτούς έχουν δοθεί από την αστυνομία πρώτη στιγμή. Στην δικαιοσύνη. Σε αυτό που λέτε για το τι λέει λοιπόν το βήμα, επειδή έβλεπα χθες στην Βουλή, αλήθεια, πριν και μετά το μάτς την έβλεπα στη διάρκεια, δεν το είδα, οπότε ελπίζω να μην έχασα κάτι σημαντικό, αλλά σε αυτά που είδα, τι σας λέει την πολίτευση, σας λέει ότι δεν διαψεύδεται αυτό που γράφει το βήμα της Κυριακής. Λέτε ότι είναι γνωστό. Τι ακριβώς γράφει το βήμα, επιτρέψτε ότι, μου. Ότι εκείνη την ημέρα έπαιξε σε κάποια κανάλια, site κλπ. Εκείνη και την επόμενη ημέρα, νομίζω. Έπαιξε μία δήλωση στην οποία έλειπε ένα όνομα. Έλειπε και ραμμένη και έλειπε το μέσο. Όχι, έλειπε ένα όνομα. Μία στιγμή η οποία συνήθως υπάρχει στις επικοινωνίες μηχανοδηγούμε στα πάρκια. Επιτρέψτε μου, γιατί ήμουν και το μάξι υποδομών και έχω μία έτσι παραπάνω τριβή με το θέμα. Υπάρχει μία στιγμή η οποία συνήθως εντοπίζεται στις επικοινωνίες σταθμάρχη με μηχανοδηγού, που λέει ο μηχανοδηγός λογικά ότι είμαι η τάδε αμαξοστοιχεία και μπαίνω σε αυτή την τροχιά και πάω σε αυτή την κατεύθυνση. Όσο μιλάει με αρκετούς ταυτόχρονα. Λέει, έλα σου λέει, κόβει και το σωτήρι, τέλος πάντων. Μιλάει με δύο ταυτοχρόνως και κόβεται ένα όνομα. Το οποίο στη συνέχεια. Δεν κόβεται το όνομα. Αποκόπτεται ένα όνομα. Κύριε Κατρίνη, πείτε το όπως θέλετε. Δεν είναι το κρίσιμο σημείο αυτό. Επιτρέψτε μου, το κρίσιμο σημείο είναι έχουμε ένα τρένο το οποίο το βάζουν σαν να είναι μονή γραμμή, να ανέβει σε μονή γραμμή και να έρθει σε πορεία συγκρούσεως με ένα άλλο τρένο που κατεβαίνει προς τα κάτω. Από εκεί και πέρα, προσπαθούμε βάσει ενός δημοσιεύματος να δημιουργήσουμε μία απίστευτη ιστορία. Αυτό είναι ο θρίαμβος της παραπολιτικής, πιστεύω. Το έχω δει πολύ επανειλημμένως τις τελευταίες μέρες. Κατεβαίνει ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο και υπογράφει μια πολύ σημαντική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αίγυπτος. Και αντί γι' αυτό συζητάμε αν έσβησε το σήμα του ελληνικού αεροσκάφου, όταν βγήκε από το Φύρα Αθηνών. Τώρα βλέπουμε ένα δημοσίευμα το οποίο δημιουργεί πρόταση δυσπιστίας. Πριν πάμε στον κύριο Κατρίνη, και αυτό για το οποίο κατηγορείται το Πασόκ, ότι αυτή τη στιγμή είναι με συγκεκριμένα συμφέροντα, έχει άμεση εμπλοκή. Εσείς νιώθετε ότι έχετε δώσει όλες τις απαντήσεις. Αν είχατε δώσει όλες τις απαντήσεις, θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας να αμφισβητεί. Προσέξτε, όχι το τι έγινε έως τότε, ως την ημέρα του δυστυχήματος, αλλά τους χειρισμούς μετά. Αυτό για το οποίο αυτή τη στιγμή σας ασκείται έντονη κριτική είναι για τους χειρισμούς μετά, τα μπαζώματα, οι ηχογραφήσεις. Η περίφημη Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία ασχολείται με μια σύμβαση που είχε ξεκινήσει ένα χρόνο πιο πριν την έρευνα τη. Αυτό που ακούστηκε και στη Βουλή και τις τελευταίες μέρες, ότι όλα αυτά τα κάνετε για να καλύψετε ένα κορυφαίο στελεχό σας. Και ότι αυτή τη στιγμή και εσείς έχετε μια στρατηγική, η οποία τι είναι, αφορά σε ένα αφήγημα για το ανθρώπινο, πάνω στο ανθρώπινο λάθος. Το κορυφαίο στέλεχος είναι ο κύριος Καραμανλής. Προφανώς. Μάλιστα. Μπορώ μόνο αυτό να συμπεράνω, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα, κύριε. ΣΥΡΙΖΑ έχει πει και τον κύριο Τριαντάφυλλο. Ένα λεπτό. Και τον κύριο Τριαντάφυλλο, έχει δίκιο. Έχει υπάρξει συγκεκριμένη καταγγελία για τον κύριο Καραμανλή ποινικού επίπεδου. Υπάρχει η πολιτική ευθύνη. Και υπάρχει και το ποινικό. Έχει υπάρξει συγκεκριμένη καταγγελία. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν πάει στη δικαιοσύνη. Αυτή στιγμή... Μα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν όχι, όχι ο Καραμανλής να πάει στη δικαιοσύνη. Γιατί να πάει αυτό... να σηκωθεί να πάει μόνο στη δικαιοσύνη να πει τι. Να πει, γιατί δεν έκανε την τηλεδιοίκηση τη Λάρισα, την οποία έφτιαξε ο Κεραπετρίτης σε 4 μήνες. Κύριε Παπά. Εγώ δεν φίδω με καλό λόγο. Με συγχωρείτε. Δεν φίδω με καλό λόγο. Ο επόμενος. Είναι ποινική ευθύνη. Ο επόμενος είναι εάν έχει υπάρξει παράληψη. Εάν έχει υπάρξει παράληψη, βεβαίως μπορεί να υπάρχει και ποινική. Όταν έχουμε νεκρούς και να προλάβουμε να μιλήσουμε στους Κατρίνη. Πριν πάμε στον διάλογο, μπορώ μισό λεπτό, κύριε Κατρίνη. Δεν έχει υπάρξει ποινική καταγγελία για τον κύριο Καραμανλή. Υπάρχει η πολιτική ευθύνη. Ποινική καταγγελία δεν έχει υπάρξει. Εάν υπάρξει, θα προκύψει από τη δικαιοσύνη ενώπιον της οποίας βρίσκεται η υπόθεση. Εάν καλούσα για την πολίτευση και άλλους μάρτυρες, πέντε πώς ήταν, υπήρχε περίπτωση να υπάρξει ποινική ευθύνη, κύριε Κατρίνη? Θεωρείτε ότι μέσω αυτής της διαδικασίας που εσείς λέτε όλοι ότι δεν εκλήθησαν όσα θέλαμε και μετά θα πάμε στο τι έγινε χθες στη Βουλή. Καταρχάς, τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να πω ότι η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι απομονωμένη. Είναι απομονωμένη σε επίπεδο κοινωνίας. Πάνω από 8 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι η κυβέρνηση έχει απλώς ένα μεγάλο πέπλο συγκάλυψη σε αυτή την υπόθεση. Και χτες βρέθηκε απομονωμένο στη Βουλή, γιατί ποτέ δεν πίστευε η Νέα Δημοκρατία ότι τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου θα συνυπογράψουν μια πρόταση δυσπιστίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι κόλαφος αντίον της κυβέρνησης. Γιατί εδώ είναι σαφές, και μάλιστα χτες σε μια κρίση ειλικρίνειας ο κύριος Βορύδης
Είπε ότι γιατί κρατάμε, λέει, στη φυλακή το σταθμάρχη. Άρα, δεν ξέρω αν τον κρατάει η δικαιοσύνη, τον κρατάει ο κύριος Βορύδης ή τον κρατάει ο κύριος Βορύδης μαζί με τη δικαιοσύνη. Αυτό πρέπει να το απαντήσετε εσείς, γιατί το είπε ο κύριος Βορύδης. Εδώ λοιπόν, από το πρώτο λεπτό της πρωτοφανούς τραγωδίας, υπήρχε μια πρωτοφανής προσπάθεια συγκάλυψης. Από το πρώτο λεπτό της τραγωδίας, το μόνο που ένοιαζε την κυβέρνηση ήταν πώς θα μπορέσει επικοινωνιακά να υποστηρίξει τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους και να αποσύσει τις ευθύνες από τους πολιτικούς προϊστάμενους καμιά την κυβέρνηση. Από την πρώτη στιγμή, και φάνηκε αυτό, και με το ηχητικό ντοκουμέντο. Ας βάλουμε ότι όχι, αυτό ισχύει. Να πούμε, και με το ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο, ξέρετε, την πρώτη μέρα της τραγωδίας, όλοι οι πολίτες ήταν συντονισμένοι να δουν κάποια ζητήματα που αφορούν την τραγωδία. Και το πρώτο ντοκουμέντο που είχε σχέση με την τραγωδία, όλο τυχαίως, έλεγε ότι ο σταθμάρχης έδωσε τη λάθος εντολή στον μηχανοδηγό. Το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παραποιημένο. Την ίδια λογική του ανθρώπινου λάθους υιοθετεί ο κύριος Μητσοτάκης και στο Υπουργικό και στην παρουσία του στα Τέμπη. Την ίδια λογική υιοθετεί και η Εξεταστική Επιτροπή που ελέγχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ υπάρχει από την αρχή μία στρατηγική να μην αποδοθούν ευθύνες στα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ η δικαιοσύνη ελπίζουμε γρήγορα να κάνει τη δουλειά της και να αποδώσει τις ευθύνες και να διαλευκάνει την υπόθεση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάνδημο αίτημα. Δεν είναι αίτημα των κομμάτων, είναι αίτημα των πολιτών. Και νομίζω ότι το 88% που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία το συγκαλύπτει, αυτό θέλει. Δικαιοσύνη και γρήγορα. Άρα η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Στο βαθμό που της αναλογεί, όταν μετατρέπει τη Βουλή και κάνει Εξεταστική Επιτροπή με δικαστικές αρμοδιότητες, αντί σε αυτή την πρωτοφανή υπόθεση να ρίξει άπλετο φως και να πει ναι, είναι μια τραγωδία που δεν πρέπει να ξαναγίνει. Είναι μια τραγωδία που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχαμε σύγχρονα συστήματα που θα απέτρεπαν ακόμα και το ανθρώπινο λάθος. Αυτό το λέμε εμείς, το λένε και οι εμπειρογνώμονες. Αντί να κάνει όλο αυτό, προστατεύει τον κύριο Καραμαλή, βάζει τον κύριο Τριαντόπουλο να μπαζώσει στην περιοχή, παραποιεί τα στοιχεία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς στην πρόταση της πιστείας, πέρα από τα Τέμπη, έχουμε και το θέμα των email, πάλι Νέα Δημοκρατία. Έχουμε το θέμα των υποκλοπών, πάλι Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Έχουμε γενικά την καταπάτηση του κράτους δικαίου, μόνο Νέα Δημοκρατία. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Σε 3 λεπτά συνεχίζουμε τη συζήτηση. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε και έχουμε πολλά να πούμε έτσι, σε αυτή την πολιτική συζήτηση. Γιατί έγινε όντως 3.30 τελείωσε χθες. 4 παρά. Και σήμερα τα ίδια, από ό,τι καταλαβαίνω. Πολλοί κόσμοι θέλουν να μιλήσουν. Και την Πέμπτη, ούτως ή άλλως. Μία ακόμα απάντηση. Στον κύριο Κατρίνη, ναι. Γιατί αυτό για το οποίο χθες ο κύριος Βορύδης, αλλά και μετά βλέπουμε και στις συζητήσεις, σας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι έχετε αναπτύξει μια προνομιακή σχέση με συγκεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα. Και αναρωτήθηκε γιατί τώρα. Γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι υποκλοπές, επειδή τα αναφέρατε εσείς, έχουν συζητηθεί εδώ 2 χρόνια. Τα ζητήματα του Ευρωκοινοβουλίου, του ψηφίσματος, επίσης λέει εδώ και 3 μήνες το συζητάμε. Τα Τέμπη επίσης τα έχουμε συζητήσει. Γιατί τώρα, μήπως αναρωτήθηκε, επειδή δημοσκοπικά και σας αναγνωρίζει αυτή την πολιτική κίνηση, βρήκατε ευκαιρία αυτό να το εκμεταλλευτείτε κι εσείς? Συγγνώμη, εντολοδόχο συμφερόντων. Κοιτάξτε, εμείς τα μόνα. Θα σας πω κάτι. Εμείς τα μόνα συμφέροντα που υπερασπιζόμαστε είναι τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάνδημο αίτημα, το ξαναλέω, αυτή η υπόθεση συγκάλυψης να μετατραπεί σε δικαιοσύνη και άμεση απόδοση ευθυνών. Τώρα, ο κύριος Βορύδης και γενικά η Νέα Δημοκρατία χτες είπαν μέσα στην αλαζονία που του διακρίνει, έχουμε ασχοληθεί, λέει, 50 φορές με αυτό το θέμα. Οι υποκλοπές, λέει, έκλεισαν. Γιατί δεν υπάρχει δικαστική διαρεύνηση? Κουράστηκε μήπως ο κύριος Βορύδης ή ο κύριος Συρίγος ή η Νέα Δημοκρατία με το θέμα των τεμπών? Μήπως θεωρούν, όπως ο κύριος Γεωργιάδης πριν από μήνες, ότι δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη? Και γιατί διάγραψε τον κύριο Ταμήλο που είπε αυτό χτες, αλλά όχι τον κύριο Γεωργιάδη που πριν από μερικούς μήνες είπε ακριβώς το ίδιο? Εδώ λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ταμήλο ήταν εσχρό αυτό που είπε τώρα χθες. Γιατί αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ήταν εσχρό. Και όταν ενδιαφέρει εξεταστική. Όχι, ήταν εσχρό, προσέξτε. Κύριε Παπακλεμίτσο, όχι να πέσει το κύριο. Ήταν εσχρό. Ήταν εσχρό και ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε, πριν καν συσταθεί, την Εξεταστική Επιτροπή
για μια πρωτοφανή τραγωδία που κόστησε άδικα τη ζωή στους 57 πολίτες. Αυτή όμως η φιλοσοφία και η λογική της Νέας Δημοκρατίας, ότι παιδιά δεν μας ενδιαφέρει και πολύ και τι έγινε, ή το έχουμε εξαντλήσει το θέμα, φαίνεται ότι όχι μόνο δεν απηχεί στο κοινό αίσθημα, αλλά ότι προκαλεί την ελληνική κοινή γνώμη, και δεν το λέμε εμείς, το λένε και οι έρευνες της κοινής γνώμης. Όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία τι λένε τα κόμματα. Σημασία έχει τι λένε οι πολίτες. Και οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, εμείς πιστεύουμε ότι άμεσα θα αποδοθεί. Άμεσα θα αποδοθεί. Κοιτάξτε, κυρία Βίδου, στο βαθμό που της αναλογούσε, έχοντας την πλειοψηφία σε μια εξεταστική επιτροπή που θα αναζητούσε τυχόν ποινικές ευθύνες στα πρόσωπα που εμπλέκονται, τα οποία η Ευρωπαία Εισαγγελέα απέδωσε, αλλά δεν είδε η κυβέρνηση. Λοιπόν, στο βαθμό που της αναλογούσε, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απέδωσε ευθύνες, όχι μόνο έκλεισε αρων-άρων τις εργασίες της εξεταστικής, όχι μόνο δεν κάλεσε ουσιώδεις μάρτυρες, αλλά χτες, τι μας λέει ο κύριος Βορύδης, λέει εσείς θέλετε σόνι και καλά να αποδοθούν ποινικές ευθύνες. Άρα η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει το πόρισμα. Δεν υπάρχουν ευθύνες, υπάρχει μόνο ανθρώπινο λάθος. Τους πιστεύει κανείς. Τι απαντάτε στην κατηγορία ότι έχετε αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με συγκεκριμένο προνομιακή και όλες με συγκεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα? Νομίζω ότι ο διευθυντής της εφημερίδας που αποκάλυψε την κοπτοραπτική στο μοντάζ, το μοντάζ του ηχητικού, απάντησε ο ίδιος με ένα tweet που ανήρτησε χθες, λέγοντας ότι εμείς, δηλαδή η εφημερίδα συγκεκριμένη, που την κυβέρνηση 5 χρόνια τη χάιδευε, τη στήριζε και μάλιστα έλεγε. Ο πρώην διευθυντής, και ο Σκρακούς. Ο πρώην διευθυντής. Ναι. Ακόμα στην εφημερίδα είναι, που λάμβανε πρωτοφανή στήριξη και υποστήριξη, είστε αχάριστοι. Άρα και μόνο αυτό αποδεικνύει ποιοι ήταν αυτοί που είχαν στενές σχέσεις και λάμβαν και την είχαν ασυλίας και υποστήριξης. Λοιπόν, παλαιότερα η αριστερά ήταν εξαιρετικά καχύποπτη σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις από τέτοιου είδους έντυπα. Και ας θυμηθούμε, μια που μιλάμε για το συγκεκριμένο, για το Βήμα, να θυμηθούμε τη δεκαετία του 60, τι γινόταν με πρωτοσέλιδα αντίστοιχα και που οδηγούσαν. Τα λέω όλα αυτά, διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ πέρα υπήρξε, με τον τίτλο ενός δημοσιεύματος που δεν ανταποκρινόταν στο περιεχόμενο, προσπάθεια για ευθεία παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο σας είπα. Από την εφημερίδα η προσπάθεια. Από την εφημερίδα, σαφώς. Από εκεί και πέρα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Σας ενοχλεί δηλαδή πρόταση. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Υποθέτουμε ότι όντως ο τίτλος δεν ανταποκρίνεται στο κείμενο. Τόσο εύκολα ένα κόμμα υιοθετεί κάτι τέτοιο? Γιατί γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Κατρίνη να λέει έδωσε τη λάθος εντολή ο σταθμάρχης. Μα δεν έδωσε τη λάθος εντολή ο σταθμάρχης, κύριε Κατρίνη. Δεν είπα αυτό εγώ. Το είπατε. Δεν είπα από αυτό. Εκεί και πέρα. Είπατε αποδίδεται μόνο εκεί ότι αποδίδεται μόνο Κατρίνη, εκεί. Κύριε Κατρίνη, σας άκουσα προσεκτικά. Αλλά μην παραπείτε τα λεγόμενα μου. Μιλήσατε για την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα ασχολήθηκε με το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών? Όχι. Ασχολήθηκε με τη σύμβαση 717 και πώς έχει εφαρμοστεί. Και αν θέλαμε να την παίρνουμε κατά γράμμα αυτό το οποίο είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέα, έπρεπε να έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι οι ανάδοχοι και να ξαναρχίσει εξ αρχής. Δηλαδή, ούτε δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ η 717. Προς γκρεμός πίσω ρέμα, λέτε στην απόφαση. Εκείνο που λέω είναι ότι χρησιμοποιούμε διαφορετικά πράγματα για να δημιουργήσουμε μια εικόνα η οποία καταλήγει να πλήττει τους θεσμούς. Άκουσα λοιπόν επιλέξει τον κύριο Κατρίνη και μου έκανε εντύπωση που το είπε. Ποιος κρατάει τον σταθμάρχη, η δικαιοσύνη, ο Βορύδης ή η δικαιοσύνη και ο Βορύδης? Και το ερώτημα είναι ευθύ. Ποιος κρατάει τον σταθμάρχη, κύριε Βορύδη, κύριε Κατρίνη? Ο κύριος Βορύδης είπε κρατάμε τον σταθμάρχη. Εσείς, κύριε Όχι, Κατρίνη, εγώ ρωτάω. Να πω κάτι. Όχι, εγώ είναι ρωτάω. Πολύ λεπτό το θέμα των θεσμών. Χρειάζεται εξαιρετικά Όχι, μεγάλη. Ο κύριος Βορύδης είπε κρατάμε τον σταθμάρχη. Χρειάζεται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε. Το λέω διότι άκουσα και τον κύριο Κασελάκη να μιλάει για ξένους παρατηρητές. Πράγμα το οποίο ήταν σοκαριστικό για τα δεδομένα της χώρας. Πάντως, κύριε Παπά, να απαντήσει αυτό. Αλλά και πράγμα τώρα, ο κύριος Κασελάκης λοιπόν, και το κόμμα ασκεί μια σκληρή κριτική για όλα αυτά τα θέματα. Τώρα, στην Ελλάδα, λέει, κάτω μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, τι το ήθελε αυτό με τους διεθνείς παρατηρητές? Τώρα, μισό λεπτό για να ενημερώσουμε. Δεν έχουν γίνει εκλογές τελευταία στην Ελλάδα χωρίς διεθνείς παρατηρητές. Η Ελλάδα είναι ως μέλος του ΑΣΕ, έχει πάντα διεθνείς παρατηρητές.
παρατηρητές. Και οι διεθνείς παρατηρητές, μάλιστα, ξέδωσαν και την έκθεσή τους για τις εκλογές της 21ης Μαΐου, όπου λέγανε ότι υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών, ότι δεν διασφαλίζεται η πρόσβαση των αναπήρων στα εκλογικά κέντρα, ότι δεν έχει, προσέξτε, ότι δεν έχουν γίνει βήματα για την ανεξαρτησία της δημόσιας τηλεόρασης, κύριε Παπακλήτη. Και το 19 τα λέγανε. Βεβαίως. Στην αντίστοιχη έκθεση. Αλλά αυτό υπάρχει πάντα. Βεβαίως. Άρα δεν εννοεί αυτό ο κ. Κασελάκης. Όχι, εννοούμε και κάτι άλλο. Εννοούμε ότι όταν βγάλανε την έκθεση δεν ξέραν ότι είχαν διαρρεύσει δεδομένα εκλογέων, κύριε Παπακλημίτσο. Τώρα θα το ξέρουν. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνεται κανένα θέμα. Αυτούς παρατηρητές εννοεί. Και το δεύτερο. Και το δεύτερο, βεβαίως. Και το δεύτερο. Όχι αυτούς δηλαδή πάνε στο Σουδάν και στην Μολδαβία. Μα είμαστε σε διεθνείς θεσμούς μέλη, κύριε Παπακλημίτσο. Τώρα νομίζω ότι είναι εκ του μη όντως ο θόρυβος, ο οποίος πήγε να σηκωθεί και έσβησε χθες με την κατάθεση στα πρακτικά και από μέρους μου, εκπροσωπώντας την παράταξη, της τελευταίας έκθεσης των παρατηρητών του ΟΑΣΕ. Ένα αυτό. Δεύτερον, το θέμα για τη Νέα Δημοκρατία δεν σώνεται. Η Νέα Δημοκρατία έχει απομονωθεί. Ο κόσμος έχει βγάλει συμπεράσματα. 90-10 θεωρεί ότι εδώ πέρα υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης. Έχουν μαζευτεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο υπογραφές, οι οποίες αξιώνουν την αλήθεια, είναι πρωτοφανές για τα πολιτικά πράγματα και υπάρχει μια νέα πολιτική συνθήκη. Η νέα πολιτική συνθήκη είναι ότι συντονίστηκαν οι δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και κάνανε πρόταση μορφής. Είναι μια συνθήκη που ανατριχιάζει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρωτοβουλία του Πασόκ, όχι δική σας. Μια... Και κάποιοι λένε, εκτιμούν ότι η δήλωση του κυρίου Κασελάκη για αυτές τις εκλογές με αυτή τη διαδικασία, για την οποία σας ασκείται κριτική, έγινε απλά για να προλάβετε τον κύριο Αντρουλάκη. Κοκορομαχίες μίλησε. Άρα κοκορομαχίες στην ουσία. Κοκορομαχίες, φωτογραφίζει και μέλη του κόμματός σας, τα οποία θα μιλούσαν στη Βουλή. Ήταν πάρα πολύ ακριβής η δήλωση του Προέδρου, του Στέφανου Κασελάκη. Και αυτό που καταλάβαμε όλοι εμείς είναι ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να μην έχει εικόνα κοκορομαχία στη Βουλή. Και αυτή τη μάχη δίνουμε. Θα δείτε βεβαίως. Ήταν με βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν κοκορομαχίες. Ένα τελευταίο. Μειώνοντας ενδεχομένως την παρουσία δικών σας τελεχών. Ένα τελευταίο και να κλείσω με αυτό. Γιατί έχει σημασία το τόξο των δυνάμεων που υπέβαλε την πρόταση της πιστείας. Γιατί είναι καταναλογία, αντικατοπτρισμός του τόξου των δυνάμεων που καταφέρανε να έχουν ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πιο δημοκρατικός θεσμός στην Ευρώπη, που έβαλε τα πράγματα στη θέση του σε σχέση με τις παραβιάσεις των κανόνων του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Ήταν ένας κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μια τεράστια καμπάνα για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Θα ήθελα να σχολιάσω. Νομίζω να απαντήσει, να πει ο κ. Κατρίνης, να απαντήσει μετά ο κ. Συρίγος για το ψήφισμα, κύριε Πάκη. Ένα τελευταίο για τις ευθύνες του Καραμαλή. Ο Καραμαλής θα μπορούσε, αν είχε κάνει ένα από τα τρία πράγματα που θα σας πω, να είχαμε αποφύγει το δυστύχημα. Πρώτον, να μην έχει έναν άχρηστο σταθμάρχη σε αυτή τη θέση που για να τον τοποθετήσει παραβίαση των νόμων. Δεύτερον, να έχει αναστήσει την τηλεδιοίκηση της Λάρισας που κάει και το 2019 και με λίγα χρήματα, λιγότερα από τον μπάζωμα, θα μπορούσε να την έχει αποκαταστήσει. Και το τρίτο, να έχει σε λειτουργία το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου στην Καρόλου που θα μπορούσε να τσεκάρει και να οχυρώσει τους επιβάτες και τους σειρμούς από το ανθρώπινο λάθος. Το ψήφισμα της Μαρέας Χαριστιανού που έχει 1.400.000 υπογραφές σχεδόν, εγώ έχω την αίσθηση ότι όλο το πολιτικό σύστημα σχεδόν τους κοροϊδεύει τους ανθρώπους, γιατί λέει μπράβο σας, αλλά πλην του κουκουέ, τα δύο αιτήματα που έχει το ψήφισμα, τέλος τη βουλευτική ασυλία, τέλος των περιθύνων υπουργών, κανένα κόμμα. Δεν σώνεται, κύριε Παπαχλημίτζο, τη βουλευτική ασυλία του Καρμαλή μιλάνε. Το ψήφισμα. Ο Σπίρτζης ζήτησε να ελεγχθεί. Όλες αυτές οι εκατομμύρια υπογραφές και όλη αυτή η κατακραυγή είναι γιατί είναι εμφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης να καλύψει πάση θυσία τις ευθύνες των στελεχών της. Και δεν είναι τυχαίο, και θέλω να το πω, ότι χθες ο διάδοχος του κύρου Καραμαλή, ο κύριος Σταϊκούρας, μέσα σε 15 λεπτά, είπε αυτά που έχει κάνει για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων μέσα σε λίγους μήνες, που ο κύριος Καραμαλής 4 ολόκληρα χρόνια δεν τα έκανε. Ούτε καν επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων σιδηροδρόμων δεν είχε συστήσει ο κύριος Καραμαλής. Όταν οι καταγγελίες για τον μπάχαλο στη Hellenic Train έρχονταν, όταν ατυχήματα γίνονταν το ένα μετά το άλλο, και ο κύριος Καραμαλής τι έκανε, αγόραζε χρόνο. Οι ευθύνες του, η αμέλειά του, η αδράνειά του, η ολιγορία και αυτού, αλλά και του κύριου Μητσοτάκη, που αυτή τη στιγμή καλύπτει και συγκαλύπτει τις ευθύνες του υπουργού του και της κυβέρνησής του, είναι σίγουρα αντιληπτές από την πλειοψηφία των πολιτών. Για το ψήφισμα, τον κύριο Παπά. Για το ψήφισμα. Μα αυτό λέω, το ψήφισμα ξεκινάει, προσέξτε, το ψήφισμα ξεκινάει από αυτή την πρωτοφανή προσπάθεια της κυβέρνησης, πάση θυσία να καλύψει τον κύριο Καραμαλή και λέει, αλλάξτε το για να υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν είναι νομικού περιεχομένου, κύριε Παπαχρημίτζο. Δεν το στηρίζετε εσείς. Δεν είναι νομικού περιεχομένου το ψήφισμα. Είναι απότοκο της οργής, γιατί εδώ, βάσει
του άρθρου αυτού φαίνεται, καλύπτεται η κυβέρνηση γύρω από αυτό και δεν έχει την ευτυχία και την παρησία. Ωραία. Και ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή να δώσει στη δικαιοσύνη τη δυνατότητα να κάνει τη δουλειά της γρήγορα. Για να δούμε και θα πει απόψε ο κ. Καραμαλής. Πληροφορίες δεν θα μιλήσει το απόγευμα στην Βουλή. Έχει γραφτεί, νομίζω. Ναι. Αλλά θα τα κουβεντιάσουμε αύριο. Το σήμερα είναι αυτά που λέει και ο Πάς και ο Κατρίνης, κύριε Συρίγκο. Αυτά λοιπόν, είναι τα σημερινά. Να διευκρινίσουμε δύο πράγματα σε σχέση και με την πρωτοβουλία τη κ. Καριστιανού. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι άλλο από την βουλευτική ασυλία. Το Σύνταγμα έχει αλλάξει αυτό το θέμα. Με πρωτοβουλία τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και οι υπουργοί είναι υπόλογοι όπως και οι λοιποί πολίτες αυτής της χώρας με 20ετή παραγραφή. Επομένως, εάν βρεθεί από τη δικαιοσύνη ότι υπάρχει ποινική ευθύνη οποιοδήποτε υπουργού εμπλεκόμενου σε αυτό το θέμα, θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα. Κύριε Συρίγκο, πάνω σε αυτό. Θα ήταν, λέτε, χρήσιμο, θα θεωρούσατε χρήσιμο πρώτον να μην κατέβει υποψήφιος εκ νέου ο κύριος Καραμαλής τότε, στις εκλογές αυτές. Ηθικό, ίσως και για τον κόσμο. Και θα ήταν ίσως σωστό να πάει και να μιλήσει στην εξεταστική. Ή προχθές στη Βουλή που δεν παρέστη και επίσης ασκήθηκε κριτική. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η πολιτική ευθύνη και η ποινική ευθύνη. Στην εξεταστική, συγγνώμη, μίλησα. Εννοούσα και τη Βουλή. Σας ζητώ συγγνώμη. Μίλησε. Στη Βουλή θα μιλήσει σήμερα. Άλλο η πολιτική ευθύνη, άλλο η ποινική ευθύνη. Εδώ και ημέρες ακούω μια διαρκή προσπάθεια της αντιπολιτεύσεως να δημιουργήσει μια ομίχλη ποινικών ευθυνών για τον Καραμαλή, η οποία όμως δεν έχει βάση, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία. Μπορεί να βρεθεί κάτι στο επόμενο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι έχει γίνει κάτι πολύ χοντρό τις τελευταίες δύο ημέρες. Από το 1974 και μετά έχουμε κάνει 40 εκλογές. 20 πολιτικές εκλογές, 7 ευρωεκλογές και 13 δημοτικές και περιφερειακές, παλιότερα νομαρχιακές εκλογές. Ουδέποτε αμφισβητήθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών. Και αυτό είναι μια θεσμική κατάκτηση της περίοδου μετά το 1974. Διότι όταν αμφισβητείτε το αποτέλεσμα των εκλογών, κατά κανόνα σε αυτή τη χώρα οδηγούμαστε σε θεσμικές εκτροπές. Επομένως, παραβλέπω το ύφος. Λέει το κύριος Κασελάκης. Δυστυχώς. Χρησιμοποίησε μια... Μας είπε άλλο σήμερα, ότι εννοεί, αν κατάλαβα καλά κύριε Παπά, αυτούς τους παρατηρητές. Θεωρώ την δήλωση ατυχή, διότι πάει να αμφισβητήσει μια θεσμική κληρονομιά της μεταπολιτεύσεως, την οποία την κρατάμε με νύχια και με δόντια. Το 81 έφυγε η Νέα Δημοκρατία, ήρθε το Πασόκ. Λέγανε πώς θα εξελιχθεί, εξελίχθηκε ομαλά. Το 89 έφυγε το Πασόκ, ήρθε η Νέα Δημοκρατία, πάλι αναταραχή. Το 2000, σας θυμίζω, η διαφορά μεταξύ Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ήταν 40.000 ψήφοι. Το 2015 έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2019 φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά λειτουργήσαν ομαλά, γιατί αυτό είναι θεσμική κατάκτηση του ελληνικού λαού. Σε καμία πρέπει να από είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, προσεκτικότατοι λοιπόν, όταν αναφερόμαστε σε τέτοια πράγματα, ακριβώς διότι υπάρχει στήριξη του προβλήματος. Μια στιγμή και θα απαντήσω συνολικά, κύριε Παπάς. Εγώ νομίζω ότι ήταν μια υπερβολική εκφορά αυτή του κύριου Κασελάκη για λόγους εντυπωσιασμού. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι κανείς σοβαρά θέτει ζήτημα αξιοπιστίας ή αδιάβλητων εκλογών. Όμως υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας που προκλήθηκε από την διαρροή των email σε σχέση με το αν τα προσωπικά δεδομένα είναι απόρριτα ή όχι, επειδή πάμε σε μια καινούρια διαδικασία μέσω επιστολικής ψήφου. Και σε αυτό, κύριε Συρίγκο, συγγνώμη, αλλά δυστυχώς έχετε να απολογηθείτε. Σε αυτό το κομμάτι έχετε να απολογηθείτε. Αυτό προσέξτε, όταν από την πρώτη μέρα το Υπουργείο, αντί να πει το αυτονόητο ότι είναι ένας στελεχός μας, έδωσε διαρροή, πέφτει από τη μία αντίφαση στην άλλη, από τη μία δικαιολογία στην άλλη, εδώ σημαίνει ότι κάτι έγινε. Εύκολο να βρεθεί έγινε το κάτι, ίχνος, έγινε, κάτι, έγινε κάτι το οποίο δεν ήταν ούτε σύνομο, μάλιστα, ούτε έπρεπε να γίνει. Εκεί δεν χρειάζεται έρωνα, διότι έχει ομολογήσει ο κύριος Μαρινάκης ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών πήγε στο κόμμα η λίστα με τα email. Έκανε πάρα πολλές ιστορικές αναφορές ο κύριος Συρίγκος. Σε καμία από αυτές τις περιστάσεις, κύριε Συρίγκο, δεν είχαμε εκτεταμένες παρακολουθήσεις, διαρροή προσωπικών δεδομένων των εκλογέων. Και βεβαίως δεν είχαμε και τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες εδώ γύρονται πάρα πολλά ζητήματα αυτή τη στιγμή, για το εάν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούν πολιτικούς, δημοσιογράφους, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Επομένως, με κακόβουλο λογισμικό. Εκλογές. Όχι, όχι, αμφισβητούμε. Οι εκλογές δεν είναι μόνο η καταμέτρηση. Δεν αμφισβητούμε. Δεν λέμε ότι θα γίνει νοθεία τυπική.
Αυτό λέμε... είπε ο κ. Κασελάκης. Όχι. Να μάθετε να ακούτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούω. Δεν είπε αυτό. Κάλεσε και τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί ήρεμα. Δεν είπε αυτό. Καλό λέει τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί ήρεμα. Τι ήθελα να το παρακαλέσει να παραιτηθεί ουρλιάζοντας. Ήρεμα. Αυτό το ήρεμα μου θυμίζει άλλες καταστάσεις. Ιστορικά. Πάντως αυτό κατάλαβα. Και λέω λοιπόν τέλος, επειδή και άλλα έχουν δει τα μάτια μας. Πάντως ιστορικά η παράταξή σας βαρύνεται με εκλογές βίας μενωθείας, με τον Καλπογιάννη τον περιβόητο. Άρα έχετε ένα παρελθόν που σας βαρύνει, κύριε Συρίγο. Έχετε να φάνει ο Καλπογιάννης. Τη θεσμική. Δεν είπε, ήταν προσεκτικός. Είπε μετά τη μεταπολίτευση, κύριε Συρίγος. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί το 1974 είχαμε άλλη κατάσταση. Σίγουρα, κύριε Παπά, και σήμερα και αύριο θα συνταθεί αυτό στη Βουλή. Να διευκρινίσουμε, επειδή τώρα σας έχουμε παρόν, και να το αξιοποιήσουμε αυτό. Αυτό που λέει και ο Κασελάκης, διευθυντής παρατηρητές, εννοεί αυτό που γίνεται πάγια σε όλες τις εκλογές. Τίποτα καινούριο δηλαδή. Βεβαίως και το επαναλάβαμε. Βεβαίως και το επαναλάβαμε και το υπογραμμίσαμε και σας είπαμε και στη Βουλή το είπαμε ότι θα έχουν και νέα στοιχεία για τη διαρροή των δεδομένων των εκλογών στα χέρια τους. Όπως εδώ θα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση στην Ελλάδα, διότι το ρωτήσαμε χθες στη Βουλή, δεν πήραμε απάντηση. Εγγυάται η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες με κακόβουλο τρόπο χρησιμοποιούν μεγάλες βάσεις δεδομένων για χειραγώγηση του εκλογικού σώματος. Περιμένουμε στη Βουλή. Έχουμε στην Ελλάδα πιθανότητες να δούμε εκλογές τύπου Cambridge Analytica. Έγινε ένα σκάνδαλο ολόκληρο, διεθνώς. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Κύριε Κουραγιώ, γιατί έχετε και τη σημερινή μέρα και νύχτα, μάλλον. Και στη Βουλή τα υπόλοιπα έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα η σημερινή κουβέντα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.